Πάμε στο Ιράν, το οποίο αλλάζει σελίδα, με, εκλέγοντας νέο πρόεδρο, τον μεταρρυθμιστή Πεζεσκιάν, ο οποίο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Μακρύ. Υποστηρίζει, Κωνσταντίνε, τη βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση. Νίκησε δε τον σκληροπυρηνικό υποψήφιο που ήταν εκλεκτό του Χουμαϊνί. Ακριβώς Ματίνα, ο 69χρονος πρώην καρδιοχειρουργός Μαζού, Μασούντ Μισεχορείτε Πεζεσκιάν είναι ο νέος πρόεδρος του Ιράν, ένας πολιτικός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μετριοπαθής, ως χαμηλών τόνων κάτι το εντελώς αντίθετο από τον σκληροπυρηνικό αντίπαλο του, τον Σαΐντ Τζαλιλή το, στο πολιτικό του πρόγραμμα, ο κ. Πεζεσκιάν είχε αναφέρει ότι θέλει να, να προχωρήσει σε πιο φιλελεύθερε ε, κινήσει, να δώσει περισσότερε κοινωνικέ ελευθερίε αλλά και να προχωρήσει σε ειρηνική, σε ειρηνική εκτόνωση ε, στι σχέσει του, του Ιράν με mm -hmm. τη Δύση. Ε, όσον αφορά δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα Πάλιστα. του Ιράν, για να συνεχίσουν και ξανά οι συνομιλίε. Πάντω ε, όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν και από τον Αγιατολάχ, τον Αλή Χαμενή, ο οποίο παραμένει ω Άνθρωπος με την απόλυτη εξουσία Μάλιστα. στο Ιράν. Ναι. Ε, να σου πω επίση και να κλείσω με αυτό ναι. ότι ο Ρώσο πρόεδρος Βαντιμίρ Πούτιν ήταν από του πρώτου που συνεχάρει τον Μασούτ Μπεζεσκιάν για την εκλογική του νίκη. όπω επίση και οι ηγέτε τη Ινδία, τη Σαουδική Αραβία και τη Κίνα. Κωνσταντίνο Μακρύσσα, ευχαριστούμε πολύ.